Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με στόχο την αντιμετώπιση του COVID. Η Λάρισα βρίσκεται στο κόκκινο επίπεδο του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας της χώρας και η διασπορά στην κοινότητα είναι μεγάλη. Σήμερα ο μέσος όρος των νοσούντων είναι τα 30 έτη. Αν αυξηθεί ο μέσος όρος, τα νοσοκομεία θα δεχθούν ισχυρή πίεση. Με ταχύτητες διαδικασίες κατευθύνουμε πόρους του ΕΣΠΑ για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να χτίσουμε ένα ανθεκτικό βιώσιμο σύστημα υγείας, ικανό, είπε ο Περιφερειάρχης, να ανταποκριθεί στην υγειονομική κρίση. Εντάξαμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο της Λάρισας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για την αντιμετώπιση του COVID-19, ύψους προϋπολογισμού ύψους 2,6 εκατομμύριων ευρώ. Από εδώ και πέρα, με ταχύτητες διαδικασίες πρέπει να κινηθεί το νοσοκομείο για να μπορέσει να προμηθευτεί τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα βοηθήσει στην νοσηλεία και στην αντιμετώπιση των λοιμόξεων, που είναι ένα από τα ζητούμενα αυτή την εποχή. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για έργα που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού για το ακτινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 2.390.000 ευρώ, αλλά και την προμήθεια εξοπλισμού για την αναισθησιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού, προϋπολογισμού 167.400 ευρώ.